Λόγος 7ος Ιωάννου της Κλίμακος περί του χαροποιού πένθους. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σχηθροπότης της ψυχής, η διάθεσης της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητεί με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Και όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και το κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. 2. Ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε γήινη προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. 3. Κατάνοιξης είναι ένας συνεχής βασανισμός συνειδήσεως, ο οποίος με την ωραία εξομολόγηση κατορθώνει να δροσίζει τη φλογισμένη καρδιά. 4. Εξομολόγηση σημαίνει το να λησμενούμε την ίδια την φύση μας. Κάποιος εξαιτίας της ελισμονούσε ακόμη να φάγει τον άρτο του ψαλμός Ρία Α5. 5. Μετάνοια είναι το να στερηθείς κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς. 6. Χαρακτηριστικό εκείνο που προόδευσαν κάπως στο μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνων που προόδευσαν περισσότερο η αοργησία και η αμνησικακία, και αυτών που έφτασαν στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμίας, η εκούσια πείνα των ακουσίων θλίψεων, το ότι δεν κατακρίνουν τους αμαρτάνοντες και το ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς αυτούς. Ευπρόσδεκτη ενώπιον του Θεού η πρώτη, αξιέπαινη η δεύτερη, μακάρι όμως οι τελευταίοι που πεινούν για θλίψη και διψούν για ατιμία, διότι αυτοί θα χορτάσουν από τροφή που δεν χορταίνεται. 7. Όταν κατακτήσεις τα πάντα, όταν κατακτήσεις το πένθος, κράτα το με όλη τη δύναμή σου, διότι προτού αποκτηθεί μόνιμα και οριστικά, χάνεται εύκολα από τους θορύβους και τις μέρημνες του σώματος και την καλοπέραση, και μάλιστα από την πολυλογία και την αστεολογία, και διαλύεται όπως το κερί από τη φωτιά. 8. Ανώτερη από το βάφτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάφτισμα πηγή των δακρύων, της μετανοίας, αν και είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέγω, διότι εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενά μας κακά, ενώ τούτο το βάφτισμα των δακρύων από τα μετέπειτα. Και το πρώτο, εφόσον το ελάβαμε όλη στην υπηκή ηλικία, το εμολύναμε. Ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο. Και αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτούς τους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι σπάνιοι και δυσέβρετοι. 9. Οι στεναγμοί και η κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσιτεύουν, και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία Αγάπη μας φανερώνουν ότι η ηκεσία μας έγινε δεχτή. 10. Αφού τίποτα δεν ταιριάζει τόσο με την ταπεινοφροσύνη όσο το πένθος, και τίποτα πάντως δεν είναι τόσο αντίθετό της όσο το γέλιο. 11. Να κρατήσει σφιχτά τη μακαρία χαρμολύπη, η οποία προέρχεται από την ευλογημένη κατάνοιξη, και ακατάπαυστα να την καλλιεργείς μέχρι ότου σε ανυψώσει από τα γήινα και σε παρουσιάσει καθαρόν μπουρό στο Χριστό. 12. Ακατάπαυστα να αναπαριστάνεις μέσα σου και να περιεργάσαι την άβυσο του σκοτεινού πυρός, τους άσπλαχνους υπηρέτες, τον κριτή που δεν θα συμπαθεί και δεν θα συγχωρεί πλέον το απέραντο χάος με τις καταχθόνιες φλόγες, το οδυνηρό κατέβασμα στα χάσματα και στους υπογείους και φοβερούς τόπους και όλες τις παρόμοιες εικόνες. Έτσι από τον πολύ τρόμο θα εξαφανιστεί από μέσα μας η λαγνία και θα ενωθεί η ψυχή μας με την άφθαρτη αγνία. Δηλαδή θα δεχτεί μέσα της το άφθαρτο πίστη της αγνίας, το κατά πολύ λαμπρότερο από το πύρ των κολάσεων και του πένθους. 13. Στάσου έντρομος όταν προσεύχεσαι και κετεύεις τον Θεό, σαν τον κατάδικο εμπρός στο δικαστή, ώστε και με την εξωτερική εμφάνιση και με την εσωτερική στάση να σβήσεις τον θυμόν του δίκαιου κριτού, διότι δεν αντέχει να παραβλέπεις την ψυχή εκείνη η οποία σαν τη χείρα της παραβολής ίσταται εμπρός της, γεμάτη οδύνη και κουράζει τον ακούραστο. Λουκά Γιωταΐτα 1-8. 14. Σε όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι ακατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμα το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάυσει να ερευνά και να ευρίσκει τους καταλλήλους
τόπους και τρόπους. 15. Ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο. 16. Μη συμπεριφέρεσαι σαν εκείνους που μετά την ταφή των νεκρών τους άλλοτε θρηνούν γι' αυτό και άλλοτε στα νεκρόδειπνα τρώγουν, πίνουν και μεθούν, αλλά να ομοιάσεις με τους καταδίκους στα μεταλλεία που τους μαστιγώνουν κάθε ώρα οι δήμοι. 17. Εκείνος που άλλοτε επιδίδεται στο πένθος και άλλοτε στην τρυφή και στα γέλια, ομοιάζει με εκείνον που διώχνει τον Κίνα της Φιλιδονίας και πετροβολώντας τον με ψωμί. Έτσι εξωτερικά φαίνεται ότι τον διώχνει, ενώ στην πραγματικότητα τον προσκαλεί κοντά του. 18. Να είσαι σύνους, να είσαι αφιλένδικτος, να μην αγαπάς δηλαδή, να επιδεικνύεσαι, να παρατηρείς την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν ως αν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι οι δαίμονες φοβούνται την σύνοια όπως οι κλέπτες τους σκύλους. Δεν είναι εδώ, αγαπητοί μου, ο γάμος τον οποίο έχουμε προσκοληθεί. Οπωσδήποτε λοιπόν εκείνος που μας εκάλεσε εδώ, μας εκάλεσε για να πενθήσουμε τους εαυτούς μας. Μερικοί εδώ δακρύζουν. Δεν δείχνουν καμία προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα την σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ, αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται και δεν συλλογίζονται ότι δάκρυ χωρίς αιτία και χωρίς έννοια δεν έχει θέση τα λογικά πλάσματα, αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννάται από ορισμένες σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα τον λογικό νου. 21. Η κατάκλυσή σου στο κρεβάτι ας σου είναι προτύπωση της κατακλείσεώς σου στον τάφο και τότε θα κοιμηθείς λιγότερο, και αυτή η απόλαυση του φαγητού στην τράπεζα ας σου ενθυμίζει το θλιβερό εκείνο φαγητό που θα κάνουν τα σκουλίκια στο σώμα σου και τότε λιγότερο θα φάγεις, και όταν πίνεις νερό να μην λησμονείς τη δίψα στη φλόγα της κολάσεως, οπότε θα περιορίσεις οπωσδήποτε τη φυσική σου επιθυμία, και όταν ο γέροντας μας προσφέρει την τιμημένη ατιμία, την επίπληξη και την επιτίμηση, ας σκεφτούμε την φοβερή απόφαση του κριτού και τότε την παράλογη εκείνη λύπη και την πικρία που εισχωρεί μέσα μας θα την κατασφαλίζουμε σαν με δίστομη μάχαιρα, με την πραότητα και την υπομονή. 22. Με την πάροδο του χρόνου, λέγει ο Ιώβ, Ι11, σπανίζεται η θάλασσα, χάνει δηλαδή τα νερά της και αποσύρεται βαθύτερα προς την παραλία. Κατά το παρόμοιο τρόπο με την πάροδο του χρόνου και την υπομονή ολίγων κατολίγων εμφυτεύονται και τελειοποιούνται μέσα μας τα προηγούμενα. 23. Η μνήμη του αιωνίου πυρός ας κοιμηθεί κάθε βράδυ μαζί μου και ας ξυπνήσει πάλι μαζί μου. Με τον τρόπο αυτό θα σε κυριεύσει. Με τον τρόπο αυτόν δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η ραθυμία στον καιρό της ψαλμωδίας. 24. Ας σε παρακινεί τουλάχιστον στην άσκηση του πένθους το μαύρο σου ένδυμα. Όλοι βέβαια όσοι θρηνούν νεκρούς φορούν μαύρα. Εάν λοιπόν μέχρι τώρα δεν πενθείς, ας πενθείς για το λόγο αυτόν, για το ότι δηλαδή φορείς μαύρα. Και για το εάν όμως πενθείς, να αυξήσει το πένθος σου και το θρήνο σου, διότι εξαιτίας των αμαρτιών σου άφησες την άνετη ζωή και αναγκάστηκες να σπαστείς τον σκληρό και πένθυμο μοναχικό βίο. 25. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρύων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και δύναμη του καθενός. Είδα μικρές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον ευαθμολόγησα τους αγωνιστές ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων, και ο Θεός νομίζω παρόμοια θα τους έκρινε. 26. Σε όσους πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους, επειδή εκείνος που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πενθεί επικοπριάς και σάκου. Και αυτό νομίζω ότι εννοούσε ο Δαβίδ, αν και ο σοφός και διδάσκαλος, όταν θρηνούσε για τις αμαρτίες του, απαντούσε σε εκείνους που τον παρακαλούσαν να ψάλει. Πώς άσομε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, δηλαδή στην γη της εμπαθίας. Ψαλμός Ρο Λάμδα Σιγματάφ 4. 27. Μερικά από τα κτίσματα είναι αυτοκίνητα και μερικά ετεροκίνητα.
Το ίδιο συμβαίνει και με την εγκατάνυξη. Άλλοτε δηλαδή έρχεται μόνη της και άλλοτε με την ειδική μας προσπάθεια και βία. Όταν όμως χωρίς καμία δική μας προσπάθεια και ενέργεια κατανυχθεί η ψυχή μας και γρανθεί και μαλακώσει από τα δάκρυα, ας τρέξουμε να αρπάξουμε την ευκαιρία, διότι αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας επισκέφθηκε απρόσκλητος και μας έδωσε το σφουγγάρι, τις θεαρές του λύπης και το δραστικό ίδωρο των ευλαβικών δακρύων για να εξαλείψουμε το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτή την κατάσταση φύλαξε την σαν κόριο φθαλμού μέχρι ότου υποχωρήσει, διότι είναι περισσότερο δυνατή και αποτελεσματική σε σύγκριση με εκείνη που δημιουργείται από το δικό μας ζήλο και αγώνα. 28. Δεν κατέκτησε το κάλος του πένθου εκείνος που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνος που πενθεί για τον λόγο που θέλει. Ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει. 29. Πολλές φορές το κατά Θεόν πένθος αναμειγνύεται με το άχαρο δάκρυ της καινοδοξίας. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας να πενθεί και συγχρόνως να ενεργεί με κατκότητα και πονηρία. 30. Κατάνοιξη στην κυριολεξία σημαίνει να έχει ο μοναχός στην ψυχή του αμετεώριστη οδύνη, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του καμία παρηγορία. Το μόνο που συλλογίζεται συνεχώς είναι η αναχώρησή του από τη ζωή αυτή, και εκείνο που περιμένει σαν δροσιστικό είδωρο είναι η παρηγορία του Θεού, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς. Β' Κορινθίους Ζ' 6. Τους ταπεινούς μοναχούς. 31. Όσοι απέκτησαν με πραγματική καρδιακή συνέστηση το πένθος, εμίσαν ακόμη και αυτή τη ζωή τους σαν αιτία κόπων και δακρύων και πόνων. Το δε σώμα τους το αποστράφησαν σαν εχθρό. 32. Όταν σε όσους φαίνονται ότι πενθούν κατά Θεόν διακρίνουμε οργή ή υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη. Διότι ποια κοινωνία λέει η γραφή φώτη προς σκότος. Β' Κορινθίους σίγμα ταφ 14. 33. Γέννημα της νοθευμένης κατανήξεως είναι η ίησης, ενώ της επενητής η παράκλησης. Όπως η φωτιά καίει και εξαφανίζει την καλαμιά, έτσι και το Άγιο Δάκρυ εξαφανίζει κάθε εσωτερική και εξωτερική ακαθαρσία. 34. Ο περιδακρύων λόγος από πολλούς πατέρας χαρακτηρίζεται ασαφής κάπως, σκοτεινός και δυσερμήνευτος, και μάλιστα όταν πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων. Πολλές και διάφορες λέγουν οι αιτίες που τα γεννούν, προέρχονται δηλαδή από την ιδιοσυγκρασία και τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από καινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα. 35. Με φόβο Θεού ας δοκιμάσουμε, ας διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων και ας φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου. Σε αυτά τα δάκρυα δεν έχει θέση ούτε η ίησης, ούτε η κλοπή από τον διάβολο, αλλά μάλλον η κάθαρσης, η πρόοδος στην αγάπη του Θεού, το πλήσιμο από τις αμαρτίες και η απάθεια. 36. Το να αρχίσει κάποιος που πενθεί με πενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιοέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την καινοδοξία. 37. Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχτούμε ως καλόν τον ίνο που μόλις μετά το πατητήρι τον εβάλαμε στα βαρέλια. Αλλά βέβαια τα κατά Θεόν δάκρυά μας είναι ωφέλιμα. Κανείς δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμως είναι η ωφέλειά τους θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μας. 38. Όποιος περνά τη ζωή του συνεχώς με το κατά Θεόν πένθος δεν πάβει από του να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά τον περιμένει το αιώνιο πένθος. 39. Δεν μπορεί να έχουν χαρέσει οι κατάδικοι των φυλακών, ούτε η πραγματική μοναχή, η πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο καλύπενθος έλεγε με στεναγμό: «Εξάγαγε φυλακή στην ψυχή μου», Ψαλμός Ρήμη Α8, «για να εφρανθώ στο άρρητο και απερίγραπτο φως σου». 40. Να γίνει σαν βασιλεύς στην καρδιά σου, καθημένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζει το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται, το κλάμα να έλθει και αμέσως να έρχεται, και στον δούλο μας το σώμα που είναι πανίσχυρο, που είναι συγχρόνος και τύρανος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως να επιτελεί. Ματθαιοίτα 9. 41.
Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος σαν νηφική διπλοίδα, αυτός εγνώρισε τον πνευματικό γέλοντα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός που εδαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή, ώστε ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα, ούτε μία στιγμή να μην εξόδευσε επιζήμια, αλλά την προσέφερε στον Κύριο με τη σκέψη ότι είναι αδύνατον την ίδια ημέρα να τη συναντήσει δύο φορές στη ζωή του. 42. Μακάριος είναι ο μοναχός που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τις αγγελικές δυνάμεις. Άπτωτος όμως είναι αληθινά ο μοναχός που ακατάπαυστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του που αναβλύζουν από τους οφθαλμούς του με τη μνήμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστεύσω ότι από την Δευτέρα αυτή η κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη. 43. Συνήθισα μερικούς επέτες και πτωχούς που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδιές των βασιλέων να καυθούν και να τους συμπαθήσουν, και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αρετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως, βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς εντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς τον επουράνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβίαστη θεϊκή φύση και ασπλαχνία. 44. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρύζουν, ομοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλα εναντίον των εχθρών του και με αυτό φώνευσε τον εαυτό του. 45. Ο Θεός, αγαπητοί μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδίας του, αλλά μάλλον να βλέπει και να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη του προς αυτόν. 46. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιττά τα δάκρυα της οδύνης στους οφθαλμούς. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρι. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίους μετά την ανάσταση των νεκρών, εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η οδύνη, η λύπη και ο στεναγμός, η σωλία, λάμδα έψιλον 10. 47. Είδα σε μερικούς πένθος, είδα σε άλλους και άλλους οι οποίοι πενθούσαν διότι δεν είχαν πένθος, οι οποίοι μολονότι στην πραγματικότητα έχουν το πένθος ζουν σαν να μην έχουν, και με την καλή αυτή άγνοια παραμένουν ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κοινοδοξίας. Για αυτούς μάλλον έχει λεχθεί από στη γραφή: Κύριος Σοφή του Φλούς, Ψαλμός Ρήμι Έψιλον 8. 48. Πολλές φορές συνήθως στους πιο επιπολαίους και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό σε μερικούς δεν δίδονται, ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελληνολογούν τους εαυτούς τους και να καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σκυθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρίς κίνδυνο η έλλειψη του πένθους, έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά. 49. Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονας που μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη, και αντιθέτως όταν νηστεύουμε, μας κληραίνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. 50. Εγώ, καθώς σκέφτομαι την ποιότητα της κατανοίξεως, μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζονται πένθος και λύπη είναι συμπεπλεγμένο με τη χαρά και την εφροσύνη, όπως το μέλι και το κερί? Και τι διδασκόμεθα από αυτό, ότι η κατάνοιξη είναι καθεαυτό δώρο του Κυρίου, και στην ψυχή που κατανοήσεται υπάρχει μία αληθινή οδύνη, ο αληθινή ειδονή, διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί τους συντετριμμένους τη καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνη ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ας ακούσουμε μία ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση. Έμεινε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή. Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείες και ιδιαιτέρως με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε στο κελί του την κατάβαση του Αγίου Τούτου Όρους, κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που ευρίσκεται το σπήλαιο του προφήτη Ηλία.
Αυτός λοιπόν ο αείμνηστος και για πιο ακριβή και κοπιαστική μετάνοια και άσκηση επήγε στον τόπο που έμεναν οι αναχωρητές, που λέγεται Σίδης. Περίμενε εκεί μερικά χρόνια και παρέμεινε με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από ανθρώπους. Απήχε 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα, γύρω στο τέλος της ζωής του, ανεβαίνει ο γέροντας αυτός στο κελί του κάτω από την Αγία Κορυφή. Εκεί μάλιστα είχε δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη, πολύ ευλαβείς, οι οποίοι του εφύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού επέρασαν ολίγες ημέρες, έπεσε σε ασθένεια με την οποία και τελείωσε τη ζωή του, την παραμονή του θανάτου του. Περιέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια του ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά τις κλίνες του. Σαν να τον ανέκριναν κάποιοι, απαντούσε, τον άκουγαν όλοι παρευρισκόμενοι και άλλο έλεγε: «Ναι, πράγματι αληθινά, πλην όμως ενύφστευσα, τόσα έτη για αυτό». Άλλοτε: «Όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα». Έπειτα από λίγο: «Αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαυσα, έκανα διακονήματα αγάπης». Και πάλι: «Αληθινά με κατηγορείτε». Μερικές φορές για ορισμένα απαντούσε: «Ναι, αληθινά ναι, γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ, ο Θεός είναι ελεήμων». Ήταν αλήθεια ένα θέαμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβερότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωριστής για ορισμένα πτέσματά του αλίμονο έλεγε: «Γι' αυτά δεν έχω τι να υπώ». Και είχε 40 περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ. Αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πώς ήταν τότε η φωνή αυτή του προφήτου Ιεζεκεήλ για να τους είπε: «Ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε», είπε ο Θεός, Ιεζεκεήλ λάμδα γάμα 12-16, «αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία. Γιατί άραγε? Άγνωστον, ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει, ας σημειωθεί και τούτο. Ο μοναχός αυτός μου το διηγήθηκα να ψευδείς μάρτυρες στην έρημο. Είχε τόση χάρη ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλη. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρά αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του χωρίς να αφήσει καμία ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης». 51. Η χείρα που έχασε τον άνδρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μοναδική παρηγοριά της μετά τον Κύριον. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγορία την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πενθούν έτσι δεν θα ψάλουν ποτέ, δεν θα ξεσπάσουν σε αλλαλαγούν σύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι ευρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου, διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μονιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή. Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευτέρπισε την ψυχή και εσάρωσε και έκαψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. 52. Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μας ανέφερε τα εξής: «Πολλές φορές που επήγαινα να παρασυρθώ στην καινοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτύρονταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: Μην καινοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω». Παρόμοια και για τα άλλα πάθη. Και εγώ του απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότου με οδηγήσεις εμπρός των Χριστών». 53. Η άβυσσος στους πένθους αντικρίζει εκ μέρους του Θεού παράκληση, και η καθαρότης της καρδίας δέρχεται την θεία έλαμψη. Έλαμψη σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπεται χωρίς να βλέπεται. Παράκληση σημαίνει ανάψυξη της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος σαν ήπιο την ώρα αυτή και εκλαφθυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψη σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο, ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά και την διώχνεις με το χέρι
να την διώχνεις με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντιβοσκό, υποδεχτείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι να φτάσεις στην θεωρία ενώ δεν ήρθε ακόμη η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα, και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε, και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του. 58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της, και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντα κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. Ο έχονότα ακούιν ακουέτο. Ματθαίου Γιωτάλφα 15. Μας λέγει ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων, και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή, την δόξα ή τον θυμό ή την έξαψη της οργής. 60. Πένθος σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά, οδύνη. Πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος, και όποιον ασκείται κανονικά στην ησυχία ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη, και όποιον ασκείται στην υπακοκή κανονικά κάθε ημέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα τη μία από τις δύο αυτές ασκήσεις, στερείται το πένθος. 62. Διώξε τον εκείνο, τον κίνα που πλησιάζει όταν πεθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι έσπλαχνος, ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής, διότι αν προσέξεις την τακτική του θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει τον Θεό εσπλαχνικό και συγχωρητικό. 63. Η επίμονος απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί την συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργεια οδηγεί στην γεύση του, και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Οσονδήποτε υψηλή και αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνο στην καρδιά μας, αποβαίνει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το είπω έτσι, όσοι εμολύνθηκαν και μετά το βάφτισμα να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυση δηλαδή φωλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής εσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προέρχονταν από την πρικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους, και ενθυμήθηκα τα λόγια του ψαλμωδού: «Επλήγην ως η χόρτος και ξηράνθη καρδία μου», Ψαλμός Ράλφα 5. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον τρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης πριν από την κατάκτηση της τελείας αγάπης είναι ο κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός από το ευλογημένο πυρ της αγάπης, τον καιρό της ενέργειας της ενέργειάς του πυρακτώσει πολύ την καρδία. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξηραίνουν τις πηγές των δακρύων μας, και άλλες που επί πολύ δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Για παράδειγμα του ενός είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου ο διάβολος που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση. 69. Είναι μεγάλη η κακία των εχθρών μας. Τις μητέρες των αρετών τις μετατρέπουν σε μητέρες κακιών, και τις αιτίες της ταπεινώσεως τις κάνουν αιτίες υπερηφανίας. 70. Πολλές φορές οδηγεί το νου μας σε κατάνοιξη και η τοποθεσία που μένουμε και η θέα που έχει. Ας επίσουν γι' αυτό ο Κύριος, ο Ηλίας και ο Ιωάννης, οι οποίοι προσεύχονταν κατά μόνας σε διαλεγμένους ερημικούς τόπους. 71. Συνήθισα πολλές φορές μέσα στο θόρυβο των πόλεων δάκρυα. Προέρχονταν από δαιμονική συνεργία. Ήταν για να μας πρόξουν προς τον κόσμο
με την ιδέα ότι θα βλαπτώμε, δεν βλαπτώμεθα καθόλου από το θόρυβο. Σε αυτό αποσκοπούσαν οι πονηροί δαίμονες. 72. Ένας λόγος πολλές φορές υπήρξε ικανός να διασκορπίσει το πένθος. Είναι δε αξιοθαύμαστο, εάν ένας λόγος μπόρεσε να το συγκεντρώσει πάλι. 73. Δεν θα κατηγορηθούμε, αγαπητέ μου. Δεν θα μας κατηγορήσουν. Δεν θα κατηγορηθούμε την ώρα του θανάτου μας, διότι δεν ευθαυματουργήσαμε ή δεν εθεολογήσαμε ή διότι δεν εγίναμε θεωρητικοί. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στο Θεό, διότι δεν επενθύσαμε συνεχώς. Βαθμή 7. Όποιος αξιώθηκε να την ανέβει, ας βοηθήσει και εμένα, διότι αυτός πλέον εβοηθήθηκε, εφόσον με την 7η βαθμίδα έπλυνε τις κοιλίδες της παρούσης ζωής.